Πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, που είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονιών και Κηδεμόνων Αττικής. Τι κάνετε, κυρία Βαλαβάνη? Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Εντάξει, ετοιμαστήκατε, έχετε καταλάβει τη διαδικασία, μπήκατε στα συστήματα. Για πείτε μας, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Καταρχήν να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αγωνία στους γονείς, στο σύνολο των γονιών, σε όλες τις βαθμίδες. Γιατί θεωρούν ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά και πρέπει να ανοίξουν όχι μόνο τα λύκεια, όλες οι βαθμίδες. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται ότι ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουν όπως κλείσανε και ανοίγουν με την ευθύνη των γονιών. Δηλαδή οι γονείς αυτή τη στιγμή προβληματίζονται πολύ. Γιατί εμείς λέγαμε ότι από Σεπτέμβριο θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά θέλουν να γίνουν τεστ, επαναλαμβανόμενα τεστ. Αλλά αυτό να γίνει με ευθύνη του ΕΟΔΗ, με ευθύνη του κράτους, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εγκυμονεί κινδύνους. Η δειγματοληψία και η διαδικασία πρέπει να είναι ασφαλής. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνει σωστά, να υπάρχει έλεγχος και καταγραφή. Αυτό δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται, πετιέται το μπαλάκι στον κάθε γονιό, ότι είναι ατομική του ευθύνη αν θα πάει το κυρία παιδί Βαλαβάνη, σχολείο, επειδή σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μακρύ. Επί της αρχής όμως να πούμε ότι είναι ένα θετικό μέτρο το self-test, υπό την έννοια ότι τους προηγούμενους μήνες βλέπαμε τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και να μην υπάρχει ούτε το self-test. Να το πούμε και αυτό. Είναι ένα θετικό μέτρο το επαναλαμβανόμενο τεστ. Ξέρετε κάτι, εμείς αυτή τη στιγμή, 1,5 χρόνο με κλειστά σχολεία, σαν γονείς, έχουμε γίνει βοηθή εκπαιδευτικού προσωπικού, βοηθή προσωπικού τεχνολογικού εξοπλισμού και τώρα γινόμαστε και βοηθή νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι, επιτρέψτε μου να σας πω, επικίνδυνο αυτό. Άλλο, η υποχρεωτικότητα είναι πάρα πολύ βασική στη μορφωτική διαδικασία των παιδιών μας. Άρα λέτε επί της ουσίας ότι θα έπρεπε να έχει συνδράμει και ο ΕΟΔΗ στα σχολεία? Αυτό υπάρχει επιστημονικό προσωπικό αδιάθετο που πρέπει αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να γίνουν ασφαλή τεστ σε όλη την εκπαιδευτική μονάδα, σε όλο, και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στην καθαριότητα και στους οδηγούς λεωφορείων και στα κηλικία, σε όλη την εκπαιδευτική μονάδα, με ευθύνη όμως του κράτους. Γιατί η μόρφωση και η υγεία των παιδιών μας είναι ευθύνη του κράτους, δεν είναι ευθύνη του κάθε γονιού. Αυτή τη στιγμή οι είναι στο κόκκινο. Κυρία Βαλαβάνη, μήπως είσαστε λίγο αυστηρή με το θέμα του self-test? Εγώ το μόνο που θα σας πω, δεν αφορά μόνο τα παιδιά στο σχολείο, το αν εγώ δεν αισθάνομαι καλά, έχω κι εγώ μια ευθύνη για το αν θα πάω στη δουλειά μου την επόμενη μέρα. Υπό αυτή την έννοια σας το λέω. Να σας πω κάτι. Άλλο ατομική ευθύνη και άλλο ατομική υπευθυνότητα. Υπάρχει μια διαφορά. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη μόρφωση των παιδιών μας, που 1,5 χρόνο τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή είναι σε τηλεκπαίδευση, που όλοι ξέρουμε τις τραγικές συνέπειες και στο γνωστικό και στο κοινωνικό και στο ψυχολογικό επίπεδο των παιδιών μας, για όλες τις βαθμίδες. Το υπενθυμίζω και το τονίζω αυτό. Το έχουμε τονίσει και εμείς αυτό. Δεν λέτε κάτι το οποίο είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Και, ναι, να σας πω κάτι όμως. Είναι οξύμορο, γιατί αυτά τα λέγαμε και από το Σεπτέμβρη. Και έχει ευθύνη το Υπουργείο και η κυβέρνηση, που αυτή τη στιγμή από το Σεπτέμβρη δεν πήρε ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο.